Από την συζήτηση στην Επιτροπή και στις 3 συνεδριάσεις επιβεβαιώνεται αυτό που είχαμε πει εξ αρχής ως ΚΚΕ, ότι δηλαδή η κυβέρνηση ακολουθεί την πεπατημένη προηγούμενων κυβερνήσεων και υπουργών με μέτρα απλής διαχείρισης του προβλήματος της βίας στα γήπεδα, παρόλο που είναι δύσκολο και σύνθετο, χωρίς διάθεση να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο για τα όσα τραγικά γεγονότα συμβαίνουν στον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Η κυβέρνηση διαφημίζει την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που προβλέπει αγώνες και κλεισμένων των θυρών και άλλων διατάξεων με αναβάθμιση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, την ονομαστικοποίηση και ταυτοποίηση κατόχων ηλεκτρονικών εισιτηρίων, την επιβολή οικονομικών και διοικητικών κυρώσεων στις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τα τμήματα αμοιβωμένων αθλητών για παραβατικές συμπεριφορές των ίδιων και των φιλάθλων, τη δημιουργία μίας μόνο λέσχης φιλάθλων καθ' υπόδειξη των ΠΑΕ και επιβολή προστήμων για την ανάρτηση πανό με υβριστικό περιεχόμενο. Όλα αυτά η κυβέρνηση τα παρουσιάζει ως πολύ δυνατά μέτρα, ως πανάκια για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, ως δήθεν κέρια και αποτελεσματική κυβερνητική παρέμβαση. Μέτρα και κυρώσεις για τις οποίες οι μεγαλομέτοχοι των ανωνύμων εταιριών θα βρίσκουν πάντα τρόπους να προσπερνούν χωρίς να θίγεται η υψηλή κερδοφορία τους. Το έχουμε ξαναπεί. Τα κατασταλτικά μέτρα πάντα από ένα σημείο και μετά αναζωπυρώνουν την ένταση και τη βία. Μεταφέρονται και εκτός γηπέδου, κάτι που το επιδιώκουν οι μεγαλομέτοχοι των ΠΑΕ για να μην χαλάσει η βιτρίνα τους εντός των γηπέδων. Τέτοια μέτρα και με τη χρήση επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αξιοποιούνται ως πειραματικό σωλήνας για ευρύτερα κατασταλτικά μέτρα. Άλλωστε, τα δείγματα γραφής το επιβεβαιώνουν, όπως μέτρα ενάντια στο συνδικαλιστικό κίνημα, στους πρόσφυγες και σε άλλες περιπτώσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιείται και η δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος ΙΚΟΥΡΟΣ. Εντάσσεται στο πλαίσιο του επιτελικού ψηφιακού αστικού κράτους με την ψηφιοποίηση προσωπικών δεδομένων αλλά και την συνολική καταγραφή των κρατικών περιουσιακών στοιχείων στον χώρο του αθλητισμού για επιχειρηματική αξιοποίησή τους είτε για άμεσες επενδύσεις είτε για ΣΔΙΤ, απομακρύνοντας στην ουσία το λαό και την νεολαία από την ελεύθερη πρόσβαση στις κρατικές αθλητικές εγκαταστάσεις, εκτός φυσικά αν έχουν παχύ πορτοφόλι. Τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον βλέπουμε κάθε φορά το ίδιο έργο με τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ να αποδίδουν τέτοια εγκλήματα σε νομικά κενά, συσκοτίζοντας τις πραγματικές αιτίες ενός φαινομένου που επιμελώς αποφεύγουν να το συνδέσουν με το οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού που οδηγεί στο κυνήγι του κέρδους και αποτελεί και την αιτία για την γέννηση και την αναπαραγωγή τέτοιων φαινομένων και τη σαπίλα φυσικά του παρασκηνίου. Αναφέρω 2002 νόμος Βενιζέλου για το ηλεκτρονικό εισιτήριο που θα προσωποποιούσε υποτίθεται τις ευθύνες για τυχόν επεισόδια και γι' αυτό θα δρούσε και προληπτικά. Με τον ίδιο νόμο προβλεπόταν η εγκατάσταση καμερών τουλάχιστον στα γήπεδα της πρώτης εθνικής. 2006, νόμος Ορφανού, θεσπίστηκε το ιδιώνυμο με βάση το οποίο οδηγούνταν στην φυλακή όλοι όσοι συλλαμβάνονται για επεισόδια στα γήπεδα. 2 χρόνια αργότερα αυτός ο νόμος καταργήθηκε. 2012, επανέρχεται το ιδιώνυμο στο νόμο Γερουλάνου Μπιτσαξή με προϋποθέσεις. 2015, νόμος Κοντονή, που προέβλεπε αύξηση ποινών απαγόρευση συμμετοχής οποιασδήποτε ομάδα σε γήπεδα που δεν έχουν κάμερες και χωρίς να υπάρχει ηλεκτρονικό ονομαστικό εισιτήριο. 2022, σύμβαση Σαντενή του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δημιουργία ενός ασφαλού, προστατευμένου και φιλόξενου περιβάλλοντος σε ποδοσφαιρικούς αγώνες χωρίς το φόβο της βίας κτλ. Που αποτελούσε και έκδοση της προγενέστερης παρόμοιας σύμβασης του 1985, απόρρια της ποδοσφαιρικής τραγωδίας στο Χέιζελ των Βρυξελών. Σας θυμίζω μια αντίστοιχη σύμβαση, τη σύμβαση Μακολίν,
που υπογράφτηκε το Σεπτέμβριο του 2014 και κυρώθηκε από τη Βουλή, την Ελληνική Βουλή το 2019 σχετικά με την χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επήγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό. Πουθενά, μα πουθενά σε κανένα νόμο ή σύμβαση δεν υπάρχει σύνδεση του ίδιου του φαινομένου της βίας με τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό, παράγωγο του οποίου είναι η βία. Και αυτό φυσικά το αποφεύγουν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και συστηματικά. Αντίθετα, πάντα είχατε ως κύριο μέλημα την προσαρμογή του νομοθετικού περιβάλλοντος στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά του κεφαλαίου για την ενίσχυση της εμπορευματοποίησης στον χώρο του αθλητισμού. Άλλωστε, είναι ένα πολύ μεγάλο πεδίο δόξης λαμπρών για επιχειρηματικές επενδύσεις. Φυσικά, τις όποιες θετικές διατάξεις ή δυνάμεις θετικές ενός νομοσχεδίου ή μια σύμβασης, το ΚΚΕ δεν είχε πρόβλημα να τις υιοθετήσει. Το ερώτημα για το ΚΚΕ, εάν οι κατά καιρούς νόμοι συμβάσεις αυστηροποίηση μέτρων έλυσαν το πρόβλημα της βίας. Τα τελευταία γεγονότα έξω από το κλειστό του Ρέντι, κατά τη διάρκεια των αγώνων βόλεϊ ανδρών Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, με τα σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων, τα οποία οδήγησαν στο σοβαρό τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού, αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Άρα δεν είναι θέμα νομικού κενού. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια και αυστηροποίηση των ποινών υπήρξε και τα κατασταλτικά μέτρα περίσσεψαν, κατασταλτικά μέτρα που δεν παραλείπει το κράτος να αξιοποιεί και για την περαιτέρω περιστολή λαϊκών ελευθεριών. Ενώ και οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις που προανέφερα, διαφήμιζαν διαχρονικά τη συνεργασία των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών στην προσπάθεια για να μπουν κανόνες. Η σύγκρουση επιχειρηματικών συμφερόντων είναι που λειτουργεί ως πρόσφορο έδαφος για την ένταση της βίας και αποκαλύπτουν και τις ρίζες του φαινομένου της λεγόμενης οπαδικής βίας, όσο και αν για μια ακόμη φορά η παρούσα κυβέρνηση, ακολουθώντας την πεπατημένη με ιδιαίτερα βολικές επικοινωνιακές συνταγές, φροντίζει να κρύβει επιμελώς τις πραγματικές αιτίες. Η άποψή μας είναι αυτή, πως δεν ξέρετε για τις σχέσεις των προέδρων και των χορηγών των ΠΑΕ με τους συνδέσμους, για πρώην αστυνομικούς που γίνονται στελέχη ασφαλείας στις συγκεκριμένες εταιρείες και στα γήπεδα, για μπράβους σε μαγαζιά της νύχτας, προστασία σε καταστήματα, εμπόριο ναρκωτικών, για τις σχέσεις αυτών των στρατών με φασιστικές ακροδεξιές ομάδες. Λες και ζούμε σε άλλο πλανήτη, κυρίες και κύριοι. Και να κλείσω με αυτό. Με τα λύπη μας, διαπιστώνουμε ότι το σχέδιο νόμου, αντί να συμβάλλει στην πάταξη της βίας στον αθλητισμό, στην πάταξη της διαφθοράς και της κυραγώγησης των αθλητικών αγώνων, στην πράξη θα τα γιγαντώσει, θα τα νομιμοποιήσει ακόμα περισσότερο και από αυτή την άποψη τα καταψηφίζουμε επί της αρχής και επί των άρθρων θα δούμε κατά περίπτωση. Για το ΚΚΕ, ο αθλητισμός δεν είναι εμπόρευμα σε πάγκο, ούτε οι άνθρωποι αναλώσιμα αντικείμενα. Ο αθλητισμός είναι υγεία πνευματική και σωματική, διαπαιδαγώγηση και μοχλός ομαλής κοινωνικοποίησης των νέων. Η εξυγίαση του αθλητισμού, η αντιμετώπιση της βίας μέσα και έξω από τα γήπεδα γίνεται μόνο με σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα, όσο δύσκολο και αν είναι. Αυτά τα συμφέροντα που θησαυρίζουν από αυτή τη δράση, μόνο με σύγκρουση με την άκρατη εμπορευματοποίησή του.